παίρνει την θέση της. Αναμένουμε επίσης και ο ναυάτης της, ο Ηράκλης Ηρακλέος, για να πάμε για την εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Ντιάνα Τζόουνς, Ζατάνα, Ιωλίτης, εσωτερικά και ο Ίσκιος, ο οποίος πιέζει και αυτός για να οδηγήσει την υποδρομή από τον Ιντιάνα Τζόουνς. Και λόγω εσωτερικής θέλει να πάει στην πρωτοπορία, όμως και ο Ιντιάνα Τζόουνς επιμένει και θέλει και αυτός να οδηγήσει. Με τον Ιντιάνα Τζόουνς και τον Ίσκιο να δίνουν ένα καλό ρυθμό. Τρίτος έχει τοποθετηθεί ο Ιωλίτης, καθώς ο Ίσκιος έχει σχεδόν δίπλα του τον Ιντιάνα Τζόουνς. Ο Ιωλίτης είναι τρίτος. Πιο πίσω βελτιώνει η θέση τρέλα μου. Ακόμη πιο πίσω πολύ ωραία. Ζατάνα θέλει να βελτιώσει η θέση εξωτερικά. Ξακοσάρι με τον Ίσκιο να έχει δίπλα διαρκώς τον Ιντιάνα Τζόουνς. Πιο πίσω είναι ο Γιολίτης. Ακόμη πιο πίσω είναι η τρέλα μου. Πιο πίσω προσπαθεί Ζατάνα και step by step. Καθώς πάμε για τελευταίο 500. Ο Ίσκιος έχει πάρει πλεονέκτημα από τον Ιντιάνα Τζόουνς. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιωθεί η τρέλα μου Ιωλίτης, καθώς ο Ίσκιος παίρνει πλεονέκτημα τώρα καθαρό από τον Ιντιάνα Τζόουνς. Αυτή που κάνει ανέβασμα και είναι καλό είναι η τρέλα μου στην τρίτη θέση. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Καθώς η πρωτοπορία έχει ξεχωρίσει τώρα ο Ίσκιος, ο Ιντιάνα Τζόουνς είναι στη δεύτερη θέση, η τρέλα μου προσπαθεί. Ίσκιος στην πρωτοπορία, 3-4 μίκη από τον Ιντιάνα Τζόουνς. Πιο πίσω είναι η τρέλα μου, ο Ίσκιος διατηρεί την διαφορά και ο Ίσκιος θα πάει για να κερδίσει καθαρά στο τέλος τον Ιντιάνα Τζόουνς, την τρέλα μου και να δούμε αν είναι ο step by step στην αρχή εξωτερικά. Ίσκιος λοιπόν το φαβόρι.